Πού θες. Λοιπόν, είναι σε όλους γνωστό, σε όλους που ασχολούνται με την εδωρολογία, με τις ουρητηροσκοπήσεις, είτε από το υγρό που χρησιμοποιούμε για το ουρητηροσκόπιο, είτε πολλές φορές από τον τύπο της λιθοτριψίας που κάνουμε, του μηχανήματος, πολλές φορές μας φεύγει ο λίθος ψηλά, μεταναστεύει ο λίθος, δυστυχώς. Βέβαια, όσοι χρησιμοποιούμε λέιζερ, συνήθως δεν το βλέπουμε πλέον αυτό, αλλά με άλλες μορφές λιθοτριψίας ο λίθος αναγκαστικά φεύγει επάνω. Γι' αυτό πολλές εταιρείες μας προμηθεύουν με τέτοιες είδους συσκευές, όπως ας πούμε αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Stone Cone το λεγόμενο, είναι ένας καθητήρας όπου αν περνάει πάνω από το λίθο μέσω του ουρητηροσκοπίου και αν απεμπλακεί έτσι ο μηχανισμός του, παίρνει αυτή τη μορφή, μια κονική μορφή, όπου εδώ μέσα εγκλωβίζεται ο λίθος και μπορούμε άνετα και να χτυπήσουμε το λίθο, να γίνει κομμάτια και βέβαια μετά όταν γίνουν τα κομμάτια αυτά, καθώς τραβάμε το λίθο, μπορούμε να τα παρασύρουμε. Και βέβαια πολλές φορές αν βάλουμε πάλι τον οδηγό μέσα σε αυτή τη συσκευή, μπορεί αυτό να λειτουργήσει και σαν guide wire για να ανεβάσουμε πάνω pigtail και οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Εγώ το χρησιμοποιώ αυτό, με έχει βολέψει πάρα πολύ βέβαια. Δεν το κάνω σε κάθε ουρητηροσκόπηση, το αποστηρώνω αυτό. Το μεγάλο παράπονο της πολυξένησης εδώ που έχουμε. Μια άλλη συσκευή της Cook, το λεγόμενο N-Trap, η ίδια έτσι, φιλοσοφία. Ο οδηγός πάει πάνω από την πέτρα και όταν ανοίγει με τον ειδικό χειριστήριο, παίρνει αυτή τη μορφή, σαν ομπρέλα, όπου σπάμε το λίθο, να φύγει πάνω και τα κομμάτια πολλές φορές τα κατεβάζουμε κάτω. Ένα άλλο λίγο πιο παλιό, πάλι της Boston Scientific, το λεγόμενο LithoCats, που δουλεύει με τον ίδιο σκεπτικό, την ίδια φιλοσοφία, βλέπετε χαρακτηριστικές εικόνες. Και βέβαια τελευταία οι διάφορες εταιρείες έχουν βγάλει ένα μηχανισμό, ένα είδος που ονομάζεται σαν ακορντεόν, είναι το ακόρντεον όπως ονομάζεται, το βρήκα σε φωτογραφία, όπου πάει και αυτό πίσω από το λίθο και εκτίσεται, γίνεται σαν ακορντεόν, που και δεν αφήνει το λίθο να φύγει πάνω και αυτό τραβάει τα συγκρήματα. Κύριε Γιαννακόπουλο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πριν κάνω τα σχόλια το Χάρη, το Μαμουλάκη, να μας πει λίγο την εμπειρία του το Stone Cone, αφού είπε το χρησιμοποιεί, για να μας πει λιγάκι. Καταρχήν το χρησιμοποιείς σε όλους σας ασθενείς, ρωτήνα. Στέλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, το χρησιμοποιώ στάνταρ. Το έχω βρει πάρα πολύ χρήσιμο. Εγώ χρησιμοποιώ το μεγάλο coil, όχι το 07, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να το ανοίξω λιγότερο, αν χρειάζεται, και να χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερες δουλειές. Το χρησιμοποιώ στάνταρ, το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές και σαν guide wire, όπως υπόθηκε. Εντάξει, είναι τρία friends. Στο ACAM το εργαλείο, φυσικά που εκεί είναι η χρήση του, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μου είχε τύχει και εμένα ακριβώς επειδή δυστυχώς αναγκαζόμαστε να ξανααποστηρώσουμε. Μου είχε τύχει να μου κοπεί 2-3 φορές μέσα μετά από πολλαπλές χρήσεις. Δεν υπήρχε πρόβλημα, αφαιρέθηκε σχετικά εύκολα. Εγώ το κάνω στάνταρ. Δεν βάζω ποτέ μπάσκετ, δεν χρησιμοποιώ ποτέ λαβίδες. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τον κόνο. Ένα εξαιρετικό εργαλείο. Εγώ το θεωρώ προσωπικά εξαιρετικό. Χρησιμοποιεί τέτοιους καθετήρες αναστολής μετανάστευση των λίθων. Όχι. Και το N-Trap της Cook είναι καλό, εμείς χρησιμοποιούμε και τα δύο. Είναι επίσης καλό και επειδή είναι σειρμάτινο, αντέχει και πιο πολλές αποστηρώσεις. Τώρα, Στέλιο, ναι. Απλώς όσο προχωράει η συζήτηση, νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ σε εμάς τους νέους ουρολόγους που σκέφτονται τι θα κάνουν, τι θα πάρουν, τι δεν θα κάνουν, να ξέρουμε το κόστος όλων αυτών που λέτε. Σωστά. Γι' αυτό έχουμε τις κυρίες πίσω. Μόλις τελειώσουμε, θα περάσετε από εκεί να πάρετε τιμές, το δημοκατάλογο. πόσο είναι το κόστος ενός Stone Cone περίπου αυτή τη στιγμή, 200-300. 283. Για 300. Η Cook. Αντέχει περισσότερο. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς τα αποστηρώνουμε συνέχεια, ώσπου να λοιπόν, μας πάσουμε αυτό που είπε ο κ. Μαμουλάκη. Εμένα μου σπάσαν. Ναι, παρακαλώ. Απλά μια παρατήρηση ότι το οποιοδήποτε συσκευή για να αποφύγουμε τη μετανάστευση του λίθων δεν είναι απαραίτητη. Μια προσεκτική ουρητηροσκόπηση με λίγο νερό θα σου πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά δεν είναι απαραίτητη και γλιτώνεις και τα 283. Γιατί αν βάλεις και τα άλλα 280 για το μπάσκετ ή τα 300 και άμα βάλεις και λίγο παραπάνω για κάνα εξελιγμένο σύρμα, ξεφεύγεις. Με πρόλαβες. Ήθελα να πω και εγώ να εκφράσω έτσι ας πούμε την διαφωνία μου ως ότι όντως πραγματικά τις περισσότερες φορές σπάζει πέτρα και impact στη θέση του χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Τώρα εγώ είμαι, το προχωρήσω ακόμα πιο πέρα. Έτσι. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσετε καθόλου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πλέον οι οποίοι δεν το χρησιμοποιούν. Απλώς επιθυμούν τη μετανάστευση του λίθου μέσα στο ενδονεφρικά,
όπου πραγματικά μπορεί να δουλέψει καλύτερα εκεί πέρα, βάζοντας και ειδικά ένα εύκαμπτο, βάζοντας ένα εύκαμπτο ρωτηροσκόπιο, ή να ανημονήρεις η πέτρα, να τη σφινώσεις σε ένα κάλικα και να τη σπάσεις καλύτερα. Και βέβαια, ακόμα και για πάσκε για εξωσωματική ελευθεροληψία. Παρακαλώ, λέγε. Απλά μόνο γι' αυτό, το εύκαμπτο πόσες χρήσεις κρατάει στο τμήμα σας? Υπερβαίνουμε λίγο το εξάμεινο, αλλά εντάξει. Μην μας πληγώνετε, συνάδελφοι, μας πληγώνετε, σας παρακαλώ. Αφήστε μας τώρα, έχουμε τον πόνο μας τώρα, έχουμε μηνυμένα τώρα. Το εύκαμπτο είναι μεγάλη ιστορία, ας μην την πιάσουμε τώρα. Να τελειώσουμε λίγο με αυτό, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Υπάρχουν, ναι, θα πω και το ζέλ. Υπάρχουν δύο συσκευές που κυκλοφορούν τώρα στο εμπόριο, και επειδή θέλουμε να είμαστε έτσι μοντέρνοι, θα τις πούμε. Η μία είναι το accordion της Perxis. Είναι μια συσκευή στην ίδια φιλοσοφία. Παίρνει σαν οδηγό σύρμα και εκπτύσσει ένα σύστημα, ένα συνθετικό υλικό, σαν ακορτεόν γίνεται. Πάει πίσω από το λίθο και εμποδίζει τη μετανάστευση. Και μετά το τραβάς προς τα έξω και εμποδίζεται πως σαρώνει τα συγκρήματα. Το υλικό τώρα κυκλοφορεί στην Ελλάδα, τώρα το φέρνει η εταιρεία. Βέβαια η εταιρεία δεν πρέπει να πάει και πολύ καλά στα μυαλά της, γιατί η τιμή που θέλει να το βάλει είναι γύρω στα 600 ευρώ. Και του είπα, δεν θα πουλήσει ούτε να το δώσει 600 ευρώ. Το καινούριο, αυτό που είναι ό,τι τελευταίο κυκλοφορεί, είναι μια νέα προσέγγιση στο θέμα, το back stop ή back stone, δεν θυμάμαι. Το οποίο τι είναι? Είναι ένα συνθετικό πολυμερές, το οποίο εγχύεται μέσα στον ουρητήρα πίσω από την πέτρα, με το που θα πάρει θερμοκρασία σώματος γίνεται τζέλ. Μετά πηγαίνεις εσύ, σπάς την πέτρα, την κατακαιρματίζεις και φεύγεις. Και αυτό το πράγμα μέσα σε μία ώρα περίπου από μόνο του αποσυντίθεται και αποβάλλεται. Αυτό το υλικό, το οποίο φυσικά δεν κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά, έχει όμως πια κλινική εφαρμογή στις ΗΠΑ από το Πανεπιστήμιο του Duke. Ο Glenn Preminger το ξεκίνησε και το πατεντάρισε με μια εταιρεία. Πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει στα επόμενα χρόνια, εάν πραγματικά θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει τέτοιες συσκευές, που και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι απαραίτητες στις περισσότερες περιπτώσεις. Όταν δεν υπάρχει λέιζερ όμως, νομίζω ότι αυτές οι συσκευές είναι με το λίθο κλάση, ας πούμε, που εμείς στον Άγιο Δημήτριο, δυστυχώς που δεν έχουμε λέιζερ, τώρα κάνουμε κινήσεις να πάρουμε, που χρησιμοποιώ εγώ το λίθο κλάση, πάω να χτυπήσω την πέτρα και αν δεν βάλω στον κόμμ, η πέτρα κατευθείαν έφυγε πάνω. Οπότε αυτό το χρησιμοποιώ, βέβαια το αποστηρώνω, ώσπου να μου σπάσει τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώσαμε και προχωράμε σε ένα επόμενο θέμα. Τους ουρητηρικούς νάρθηκες, τα λεγόμενα θικάρια, όπως τα ξέρουμε κατά κόρον, για χρήση με εύκαμπτα ουρητηροσκόπια. Πρόκειται για θήκες που εκτείνονται από το έξω στόμα της ουρήθρας μέχρι άλλοτε άλλο ύψος στον ουρητήρα. Τα μεγέθη τους είναι διάφορα, 20 με 55 εκατοστά, που επιτρέπουν για τραυματική εισαγωγή και εξαγωγή του εύκαμπτου ενδοσκοπίου, ουρητηροσκοπίου, και μέχρι βέβαια την εφρική πιέλο με σκοπό με τη λιθοτρεψία. Επιπλέον, λόγω της συνεχής ροής του υγρού και της μηδενικής πίεσης που εξασκείται στο τείχωμα, έχουμε καλύτερο οπτικό πεδίο. Λοιπόν, είναι σχετικά μεγάλης διαμέτρου, θα έλεγα, πάνω από 12 φρένες, 12 και πάνω. Βέβαια, τελευταία υπάρχει μετά σημείωση της διαμέτρου για να μπορούν να ανεβαίνουν πιο εύκολα. Χαρακτηριστικές εικόνες από την Cook, μπορεί να έχετε όλοι, δεν ξέρω αν σας έχουν. Υπάρχει θικάρι εδώ ανάμεσά σας. Θικάρια ορτηροσκόπησης. Ωραία, κυκλοφορήστε τα λιγάκι να δούμε λίγο. Τη Cook εδώ με τον οδηγό. Εδώ μερικά χαρακτηριστικά από την Applied Medical, όπως θα τα δείτε εδώ στο σχήμα της Applied Medical, διάφορα θικάρια και τα διάφορα μεγέθη τους, μήκος. Πάμε πίσω. Εδώ ένα χαρακτηριστικό και ωραίο θικάρι τελευταία, το Flexor Dual Lumen, όπου της Cook νομίζω είναι, όπου αυτό πέρα από τη θήκη του ουρητηροσκοπίου έχει και μια δεύτερη διαβλό, έναν αυλό, όπου από εκεί μπορούμε να βάζουμε διάφορα καθετήρες ουρητηρικούς ή διάφορες συσκευές μπάσκετ, να ρίχνουμε σκιαγραφικό, που είναι πάρα πολύ βολικό. Και εδώ έχουμε τα διάφορα μεγέθη αυτού του θηκαριού. Και τέλος, η Boston Scientific, δεν ξέρω αν σας μοίρασε πολύ ξένη εδώ, το Navigator, πάρα πολύ καλό θηκάρι, με τα διάφορα χαρακτηριστικά του. Γενικά τα θηκάρια στην εύκολη ουρητηροσκόπηση πιστεύω ότι είναι απαραίτητα και βοηθούν πάρα πολύ, για όλους τους λόγους που είπαμε. Πόσοι έχουν εμπειρία με θηκάρια σε εύκολη ουρητηροσκόπηση? Ωραία, αρκετή, θα έλεγα για τα. Υπάρχει κάποιος που κάνει εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση και δεν βάζει θικάρι? Δηλαδή, όσοι κάνετε. Ένας συνάδελφος. Όσοι κάνετε εύκαμπτη περισσότερο, δηλαδή. Όχι, μιλάω για επεμβατικά. Ναι, διαγνωστικά βεβαίως, ναι, δεν χρειάζεται. Διαγνωστικά. Επεμβατικά. Κάνετε εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση χωρίς θικάρι? Ένας συνάδελφος σηκώνει το χέρι, ναι. Άλλος, όχι. Εντάξει, οκ. Okay.
Τα θικάρια καλά είναι, αλλά να θυμόμαστε αυτό που είπε ο Αποστόλης, ότι είναι, το μικρότερο είναι 12 friends, έτσι. Δηλαδή, προσέξτε τι βάζετε στον ορυτήρα, είναι μεγάλα, δεν είναι μικρά. Βέβαια, οι συνέπειες δεν έχουν αποδειχθεί ότι υπάρχουν μακροπρόθεσμα για τον ορυτήρα, δεν υπάρχουν μάλλον συνέπειες, αλλά εντάξει. Και θέλει πολύ προσοχή στην τοποθέτηση. Το βρέξετε καλά, να γίνει υδρόφιλο, πάνω από σύρμα, ακτινοσκοπικά και μόνο, προσεκτικά, και αν νιώσουμε αντίσταση, το αφήνουμε, δεν το προχωράμε. Ήπια, γιατί μπορείς να ξυλώσεις όλο τον ορυτήρα αν είσαι απρόσεκτος. Χάρη. Αν υπάρχουν μελέτες για τις συνέπειες. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Και πιθανόν να είναι και ενδιαφέρον θέμα για μελέτη, να δεις τελικά σε βάθος χρόνου, ανάλογα και με το μέγεθος του πικαριού που χρησιμοποίησες, αν είχε στενώματα ή όχι. Λοιπόν, τα θικάρια έχουν μπει στη διάθεση, θα το πούμε έτσι, εδώ και μια δεκαετία σχεδόν. Τα θικάρια έχουν περάσει τα 10 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να μιλάει για στενώματα. Καμία που να ξέρω τουλάχιστον. Μερικές φορές με την έκαντη, λίγο παρασυρώμαστε δηλαδή, μέχρι και μία πέτρα 3 εκατοστά, μπορεί να φας μία μισή ώρα και να έχεις μία ομίχλη από θράσματα και να τη σπάσεις. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι έχεις μία μισή ώρα να θικάρει εκεί. Σε αυτές τις extreme περιπτώσεις, τι γίνεται? Δεν ξέρω να σας απαντήσω και νομίζω κανείς δεν μπορεί επιστημονικά να σας απαντήσει. Το θικάρι έχει πολύ σωστά αυτά που υπόθηκαν σε σχέση με την ασφάλειά της, το μέγεθος δηλαδή, και την μικρή πιθανότητα ελάχιστη να είναι τραυματικό. Το θικάρι, γιατί σχεδιάστηκε? Έτσι, για ένα απλό λόγο. Για τον μπες βγες. Δεν σχεδιάστηκε για κανένα άλλο λόγο. Για την εύκολη πρόσβαση όταν μπαίνεις και βγαίνεις. Αυτός είναι ο λόγος. Τις περισσότερες φορές, πάλι εδώ θέλω να τονίσω, ότι δεν χρειάζεται αυτό το μπες βγες. Άρα είναι τις πρώτες φορές είναι περιττά τα θικάρια. Χρήσιμα όμως όταν χρειάζονται. Έτσι.